Κύριε Υπουργέ, η πορεία εκποίησης και διάλυσης της ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων που είχατε χαράξει όλες διαχρονικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις, Νουδού Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, μαζί με την Τρόικα, την Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ, υλοποιείται με τη διαδικασία της ειδικής εκαθάρισης της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στην τελική της φάση. Στις 26 Απριλίου απολύθηκαν από τον ειδικό εκαθαριστή και οι τελευταίοι εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ και μάλιστα αζημίως, δηλαδή χωρίς αποζημίωση. Την ώρα που μετά από πολύχρονους αγώνες πρώην εργαζομένων στην ΕΛΒΟ ψηφίστηκε στα μέσα Μαρτίου τροπολογία στη Βουλή, με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει να αποπληρώσει τις αποζημίωσεις σε εργαζομένους της ΕΛΒΟ που έφυγαν τα τελευταία 5 χρόνια λόγω συνταξιοδότησης χωρίς να αποζημιωθούν. Να σημειωθεί επίσης πως για πάνω από 100 εργαζόμενους της ΕΛΒΟ συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν ήδη μεταταχθεί σε άλλους οργανισμούς, αλλά και οι τελευταίοι που απολύθηκαν χωρίς αποζημίωση, εκκρεμεί η κατοχήρωση των ενσύμων τους από τον 12ο του 19 μέχρι και τη λύση της σύμβασής τους. Με βάση τα παραπάνω, ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνησή σας για να καταβληθούν στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις απόλυσης των τελευταίων εργαζομένων της ΕΛΒΟ, να περάσουν όσοι από αυτούς επιθυμούν στη νέα ΕΛΒΟ με πλήρη αναγνώριση των μισθολογικών και εργασιακών δικαιωμάτων και της προϋπηρεσίας τους, όπως αυτά αναγνωρίζονταν στην ΕΛΒΟ ΑΕ, και τι θα κάνετε για να κατοχυρωθούν τα ένσημα των πρώην εργαζομένων της ΕΛΒΟ ΑΕ από τον 12ο του 19 μέχρι και τη λύση της σύμβασης εργασίας τους. Ευχαριστώ. Απαντώντας στην ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή της αντιπολίτευσης, να αρχίσω με ένα μικρό ιστορικό. Η ΕΛΒΟ είναι μια εταιρεία με ιστορία στον τομέα της κατασκευής οχημάτων, η οποία όμως απέτυχε στη διαδρομή της, εξού και τέθηκε σε ειδική εκαθάριση το 2014. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια με αρκετούς διαφορετικούς διαγωνισμούς να ξεκινήσει ξανά και πράγματι έγιναν δύο δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, ένα τον Απρίλιο του 2017 και ένα τον Αύγουστο του 2017, και το Φεβρουάριο του 2019 ένας ακόμη διαγωνισμός με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Κανένας τους δεν τελεσφόρησε. Το Μάρτιο του 2020 ο ειδικός εκαθαριστής προχώρησε εκ νέου σε δημόσια πρόσκληση διεξαγωγής του διαγωνισμού εκποίησης των βασικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με ελεύθερη διαπραγμάτευση. Ο όρος του διαγωνισμού, λόγω και του τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας, έδινε τη δυνατότητα στο δημόσιο να μετέχει στη νέα εταιρεία με ποσοστό 21%. Μετά από 6 χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών, η ΕΛΒΟ τελικά μεταβιβάστηκε στο νέο ιδιοκτήτη και ξεκινά μια καινούργια εποχή και ξανά η παραγωγική της λειτουργία. Το ελληνικό δημόσιο δια του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα χρόνια της εκαθάρισης στήριξε τους εργαζομένους, επιχορηγώντας την εταιρεία και παρέχοντας το δικαίωμα να μεταταγούν σε άλλες θέσεις στο δημόσιο. Του δικαιώματος αυτού έκανε χρήση η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων πριν ελαχίσει των εξαιρέσεων, οι οποίοι αρνήθηκαν να αξιοποιήσουν αυτές τις πρόνοιες. Συνεπώς δεν μιλάμε για το σύνολο των εργαζομένων, μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εργασιακή τους πορεία και επέλεξαν να παραμείνουν σε μία δημόσια επιχείρηση χωρίς παραγωγική λειτουργία. Σημειώστε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, θέλοντας να στηρίξει τους ανθρώπους που αποχώρησαν από την εταιρεία για λόγους συνταξιοδότησης τα προηγούμενα έτη, ανέλαβε να καταβάλει το ίδιο τις αποζημιώσεις του. Απέμειναν ελάχιστα άτομα, περίπου 10, που αρνήθηκαν την πρόνοια του νόμου να μεταταγούν και να εργαστούν σε μια άλλη θέση και εφαρμόστηκε ο υφιστάμενος νόμος περί καταγγελίας αζημίωση. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση. Κατάφερε το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία που στενόταν μια εξαετία, να ξαναρχίσει η εταιρεία να λειτουργεί, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα και συνολικά για την οικονομία, και να λάβει μέτρα για όλους τους εργαζομένους.
και κάλυψε ακόμη και όσους έφυγαν για συνταξιοδότηση τα προηγούμενα έτη. Αλλά το ελληνικό δημόσιο δεν είναι κάποιος αόρατος κορβανάς. Το ελληνικό δημόσιο είναι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Όλοι οι φορολογούμενοι μαζί. Συνεπώς, να έχουμε υπόψη μας ότι όποτε κάποιος πληρώνεται από το δημόσιο, κάποιος υπάρχει που τον πληρώνει. Και θα ήθελα, επειδή το ΚΚΕ συνήθως σε αυτή την παρατήρηση λέει ότι να πάρετε λεφτά από το κεφάλαιο, να πω ότι αν κοιτάξετε τα έσοδα του κράτους, υπάρχει ο ΦΠΑ, υπάρχουν πάσης άλλης φύσεως φόροι που αποτελούν και το συντριπτικό όγκο των εσόδων του κράτους που τους πληρώνουν οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι. Δεν μπορείς να λύσεις όλα τα προβλήματα απλώς επειδή λες ότι θα φορολογήσω το κεφάλαιο. Η λύση των προβλημάτων είναι αυτά που πληρώνει το κράτος να έχουν πάντα και αυτά μία λογική, όπως να έχει λογική και η φορολογία την οποία βάζουν. Ευχαριστώ. Περίεργο, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι γυρνάτε λίγο ανάποδα την πραγματικότητα και αποδίδετε την ευθύνη σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Και με βάση αυτά που είπατε, ιδιωτικοποιείτε την Έλβο σε μια κρίσιμη για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας περίοδο, αυξάνοντας την οικονομική αιμορραγία της χώρας μας με τις εισαγωγές πανάκριβου υλικού και αυτού για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Την οδηγείτε στην παραπέρα εξάρτησή της από τα μονοπόλια του κλάδου στον κρίσιμο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Και στην περίπτωση της Έλβο, το εθνικό καθήκον και το δημόσιο συμφέρον που σας οδηγεί είναι τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων, πετώντας την κυριολεξία στα σκουπίδια, τις δυνατότητες βιομηχανίας που προκύπτουν από το έμπειρο, τεχνικό και επιστημονικό εργατικό δυναμικό για κάλυψη ευρύτερων αναγκών στην άμυνα, στις συγκοινωνίες και αλλού. Η Έλβο, ακόμη και με κρατικό έλεγχο, ξεζουμίστηκε από τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι δημιουργώντας χρέη κέρδισαν αμύθιτα πλούτη μόνο από την εργασία αυτών που τώρα πετάτε στον δρόμο. Με την εκαθάριση που την τρέξατε όλοι μαζί, Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, που κορόιδευε κιόλας ότι θα τη σταματήσει, δίνεται αυτό το βιομηχανικό κόσμημα σε Ισραηλινά συμφέροντα, απαλλαγμένο από χρέη που τα φορτώνεται στο λαό μας, απαλλαγμένο και από εργαζόμενους με δικαιώματα. Για να τους ξεφορτωθείτε, τους τάξατε μετάταξη. Με τους ανθρώπους σας στο κίνημα, Πάσκε, Δάκη και ΑΚ του ΣΥΡΙΖΑ, που έπαιξαν το ρόλο του ντίλερ των μετατάξεων, απονευρώσατε τις αγωνιστικές διαθέσεις για να υποκύψουν σε αυτόν τον εκβιασμό. Μερικοί από αυτούς, μέσα στη λέλαπα την αντεργατική, απέναντι στα εργατικά τους δικαιώματα, τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά, επέλεξαν να επιμείνουν στην προσπάθεια να παραμείνουν στη δραστηριότητα της βιομηχανίας με τη νέα μορφή. Και τώρα εσείς τι κάνετε, τους εκδικήστε, δίνετε σε Ισραηλινά συμφέροντα 270.000 τετραγωνικά μέτρα στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και δικαιώματα πνευματικής και με βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες IT και πατέντες που έχει τυχόν κατοχυρώσει η ιδέα. Δίνεται, κύριε Υπουργέ, με άλλα λόγια, όλα αυτά που έκτισαν με τα χέρια και το μυαλό τους αυτοί οι εργαζόμενοι που διώχνετε, που θα μπορούσαν με χιλιάδες άλλους επιπλέον να αναπτύξουν τις δυνατότητες Έλβο για κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων, οχημάτων ειδικού τύπου που χρειάζεται η χώρα μας για την άμυνά της, αλλά και πολιτικά οχήματα για να μην αγοράζετε πανάκριβα τα σαπάκια που φέρατε με leasing για τις συγκοινωνιακές ανάγκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τα δίνετε και με πρίκα, κύριε Υπουργέ, με πρόγραμμα αντικατάστασης οχημάτων του ελληνικού στρατού και της αστυνομίας. Νομίζουμε, κύριε Υπουργέ, αυτούς στους οποίους οφείλεται αυτό το βιομηχανικό κόσμημα, η κατασκευή του, η λειτουργία του, αυτά που μπορεί να παρέχει, είναι εξοργιστικό να τους διώκεται με τέτοιες απώλειες σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη γνώμη μας, καμία συζήτηση δεν είναι αποδεκτή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Θεωρούμε είναι αποφασισμένοι και δεν θα παραδώσουν τα δικαιώματά τους. Αλλά και με αφορμή τις εξελίξεις στην Έλβο, εδώ πρέπει να γίνει κατανοητό όσο πιο άμεσα γίνεται από το λαό μας ότι έχει καθαρά μπροστά του όλα αυτά που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του και στην άμυνα και γενικά στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών αντάξιων των δυνατοτήτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για μας είναι όλα δικά του και μένει να αποφασίσει να τα θέσει στην υπηρεσία. Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ.